Γεια σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, ζώδια και συμβουλές, με εμένα, τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Έτσι, για να αλλάξει η ζωή σας, για να χαμογελάτε, για να γίνετε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, πλούσιοι, γιατί όχι, για να παντρευτείτε, να κάνετε οικογένεια ή για να είστε ήδη ευτυχισμένοι εσείς που έχετε οικογένεια ή για να δείτε τα παιδιά σας να προκόβουν, να έχουν καλές τύχες, να τα παντρέψετε, να περνάτε στα πανεπιστήμια. Τι όμορφα που τα λες, Βαλεντίνη. Έτσι μου λέτε. Δεν τα λέω μόνο όμορφα. Όμορφα μπορούμε και να τα κάνουμε στη ζωή μας. Και μετά μου λένε, άρε Βαλεντίνη, με τόσα προβλήματα γύρω μας. Ποια προβλήματα? Όλα είναι δημιουργήματα δικά μας ουσιαστικά. Και μην αρχίζετε πάλι την κρίνια με τα χρέη και όλα αυτά. Δεν είσαι μόνο εσύ. Και εγώ είμαι και από εδώ είναι και από εκεί είναι και όλοι είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Λοιπόν, δεν θέλω στεναχώρια, θα πούμε τα ζώδια και μετά κάτι θα βρούμε να πούμε πάλι. Έτσι, όμορφα πράγματα, όπως λέμε κάθε φορά. Λοιπόν, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, πρώτα απ' όλα, όπως πάντα, τα κρυάρια. Όχι βρε, δεν είναι καθόλου εγωιστές, τι είναι αυτά που λέτε. Κρυάρι μου αγαπημένο, σήμερα κάποιες καθυστερήσεις θα σε απογοητεύσουν, αλλά αν δείξεις υπομονή, θα έρθουν όλα όπως τα θέλεις. Κυρίως φρόντισε θέματα του παρελθόντος που σε κρατάνε πίσω. Και σε κάθε περίπτωση μην παρασυρθείς από τα νεύρα σου και τσακωθείς με τους δικούς σου ανθρώπους. Αν ανήκεις στους δεσμευμένους, η ημέρα ευνοεί τις ήρεμες κουβέντες με τον σύντροφό σου που θα σε οδηγήσουν στην επίλυση κάποιων προβλημάτων μέσα στη σχέση. Κάνε εσύ την πρώτη κίνηση, αλλά φρόντισε με την κατάλληλη διάθεση. Και οι κρυοί που κοιμάστε ακόμα μόνοι σας, καιρός είναι να εκμεταλλευτείτε τη γοητεία σας και να φέρετε κοντά σας ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Στη δουλειά θα πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα, να αξιοποιήσεις κάθε ευκαιρία που μπορεί να προκύψει, χωρίς όμως να κάνεις βιαστικές κινήσεις. Ταύρος. Η καθημερινότητα σε έχει αποσυντονίσει. Και καθώς οι υποχρεώσεις που έχεις είναι πάρα πολλές, σήμερα καλό είναι να βρεις χρόνο να σκεφτείς τι να κάνεις και να βάλεις ένα πρόγραμμα στις κινήσεις σου και να πάψεις να αγχώνεσαι. Στα αισθηματικά θα πρέπει να αντισταθείς σε κάθε ευκαιρία να τσακώνεσαι που μπορεί να προκύψει. Άφησε στην άκρη τα νεύρα σου και παίρνε μια ήρεμη μέρα με τον σύντροφό σου. Όσο για εσάς τους ελεύθερους, δείξτε το πιο κοινωνικό σας πρόσωπο και ετοιμαστείτε για μία γνωριμία που θα σας συναρπάσει. Στα επαγγελματικά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Θα κάνεις ενδιαφέρουσες συζητήσεις με προοπτικές εξέλιξες. Πρέπει όμως να σκεφτείς καλά τις προτάσεις που θα σου γίνουν. Δίδυμη. Ο τρόπος που λειτουργείς και σκέφτεσαι δημιουργεί μερικά ερωτήματα και ανασφάλειες στους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι. Και αυτό σήμερα θα βγει στην επιφάνεια. Πρέπει να γίνεις λίγο πιο ανοιχτός και να εξηγήσεις τις κινήσεις σου, ώστε να αποφύγεις παρεξηγήσεις και μπερδέματα. Αν ανήκεις στους δεσμευμένους διδύμους, ίσως να μην αισθάνεσαι πολύ καλά, καθώς η ρουτίνα σε έχει κουράσει. Πάρε λοιπόν εσύ πρωτοβουλία να κάνεις την έκπληξη και μην περιμένεις όλα από τον σύντροφό σου. Γιατί είναι και ώρα να βγάλεις τον ερωτισμό από μέσα σου. Στα επαγγελματικά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Όμως μην το βάζεις κάτω και μην απογοητεύεσαι, γιατί με ένα καλό προγραμματισμό όλα θα τα προλάβεις. Κακά τα ψέματα, σαν τον προγραμματισμό, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Εγώ είμαι πάρα πολύ προγραμματισμένο. Με ένα ημερολόγιο γυρνάω συνέχεια. Καρκίνος. Η μέρα σήμερα θα σε κάνει να αναρωτηθείς για την αποτελεσματικότητα των κινήσεών σου. Καλό θα είναι να σκεφτείς βέβαια και τις πράξεις σου και να μην μένεις μόνο στη σκέψη. Και πρέπει να δραστηριοποιηθείς και να διευθετήσεις κάποια θέματα του παρελθόντος, αλλά και οικογενειακά ζητήματα που σε απασχολούν. Στα αισθηματικά, η ψυχραιμία θα παίξει καταλυτικό ρόλο σήμερα, καθώς κάποιες καταστάσεις μέσα στη σχέση πιθανόν να σε εκνευρίσουν. Μη χάσεις τον έλεγχο και αν ανήκεις στην κατηγορία των ελεύθερων, βρες την αισιοδοξία σου για να περάσεις καλά και να γοητεύσεις το άτομο που σε ενδιαφέρει. Στη δουλειά μπορείς να διορθώσεις λάθη του παρελθόντος. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που θα δεχτείς, οφείλεις να σκεφτείς καλά πριν να απαντήσεις. Λιοντάρια.
Σήμερα τα πόδια σου δεν πατάνε στη γη και αυτό σε κάνει και έρμεο των καταστάσεων. Φρόντισε να προσγειωθείς και μην παρασυρθείς από κάποια σχόλια που μπορεί να σου χαϊδεύουν τα αυτιά, αλλά κρύβουν μεγάλους κινδύνους. Στα αισθηματικά χρειάζεται προσοχή. Απέφυγε και συζητήσεις με το τέρι σου για θέματα τα οποία μπορεί και να καταλήξουν σε τσακωμό. Γενικά, η μέρα είναι λιγάκι ευαίσθητη για σένα. Μην προκαλείς λοιπόν με τη στάση σου και αν είσαι ελεύθερος, καλό είναι να βρεθείς με αγαπημένους φίλους και να περάσεις καλά χωρίς να αγχώνεσαι για το μέλλον, γιατί όλα θα φτιάξουν σύντομα. Στα επαγγελματικά, ο εκνευρισμός από κάποιες καθυστερήσεις σε κάνει αντιπαραγωγικό και θα πρέπει να ανακτήσεις την ψυχραιμία σου για να αντιμετωπίσεις τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν. Τα οικονομικά σου πηγαίνουν καλύτερα βέβαια. Παρθένος. Είναι μια καλή μέρα για να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Σταμάτησε να κοιτάς γύρω και να φροντίζεις τους άλλους. Έχεις και τα δικά σου προβλήματα που επιζητούν λύσεις και καλό είναι να ψάξεις τρόπους και μεθόδους για να τα αντιμετωπίσεις. Σήμερα η μέρα θέλει μεγάλη προσοχή γιατί ο εκνευρισμός σου φαίνεται πως λειτουργεί προβλήματα μέσα στη σχέση. Κράτησε την ψυχραιμία σου και μην παρασυρθείς σε εντάσεις. Και οι αδέσμευτοι, σύντομα θα μπορέσετε να κάνετε μία γνωριμία που θέλετε και να διώξετε τη μοναξία από τη ζωή σας, μια και καλή. Στη δουλειά, η μέρα κατάλληλη για αλλαγές και εξελίξεις. Μη φοβηθείς το ρίσκο και προχώρησε με σταθερά βήματα στην υλοποίηση των στόχων σου. Και απέφυγε τις οικονομικές συναλλαγές. Ζυγός. Με ρωτάει η μία και λέει, γιατί κάθε φορά που λες το ζυγό γελάς? Γιατί είμαι ζυγός. Ζύγινα κι εγώ λοιπόν για τους ζυγούς. Λέει ένας, τι ζώδιο είσαι? Και του λέω και εγώ, το ομορφότερο, το εξυπνότερο, το τελειότερο. Ζυγός. Γιατί? Όχι, δεν είμαι ψωνάρα. Απλά άμα δεν περνέψεις στο σπίτι σου θα πες να σε πλακώσει. Για εμάς λοιπόν τους ζυγούς και τις γυγίνες, έχεις μια πολύ δυναμική στάση απέναντι στα πράγματα, θα κάνεις διάφορες συζητήσεις και επαφές με ανθρώπους που θα σε συμβουλέψουν κατάλληλα σε κάθε σου κίνηση. Το καλό είναι ότι αντιλαμβάνεσαι γρήγορα τις δυσκολίες και τις αντιμετωπίζεις κατάλληλα. Έτσι συνέχισε. Αν είσαι δεσμευμένος ζυγός, σήμερα καλό είναι να αλλάξεις τη στάση απέναντι στον άνθρωπό σου, γιατί η πίεση που μεταφέρεις μέσα στη σχέση δημιουργεί προβλήματα. Ηρέμησε και παίρνα καλά. Αλλιώς τα πράγματα πολύ εύκολα μπορεί να οδηγηθούν σε τέλμα. Η ζυγή που δεν έχετε βρει ακόμη το άλλο σας μισό, μάλλον θα πρέπει να εντάξετε στο αυστηρό πρόγραμμά σας και λίγο χρόνο για φλερτ. Στη δουλειά θα σου δοθεί η ευκαιρία να υλοποιήσεις κάποια σχέδια που έχεις εδώ και καιρό. Οι συνεργάτες θα σε βοηθήσουν ιδιαίτερα σε αυτό, γι' αυτό μην τους αποκλείεις. Σκορπιός. Σήμερα έχεις όλα τα εφόδια να ασχοληθείς με θέματα του παρελθόντος, που έχεις αφήσει άλυτα εδώ και καιρό. Μην αναβάλεις άλλες αυτές τις λύσεις για να προχωρήσεις άνετα τα σχέδιά σου. Όπως και να έχει, απέφυγε τις εντάσεις και διατήρησε την ψυχραιμία σου με κάθε τρόπο. Η αισθηματική ζωή, οι αμφιβολίες είναι αυτές που δημιουργούν σύννεφα πάνω από τη σχέση. Μιλά ανοιχτά στο τέρι σου και μην κρύβεσαι. Και αν είσαι αδέσμευτος, σήμερα πάρε τα πάνω σου γιατί η γοητεία φέρνει φλερτ. Και μπορεί να καταλήξουν και σε μια ενδιαφέρουσα σχέση. Επαγγελματικά κινούνται σε πολύ σωστή κατεύθυνση, λύνοντας τα ζητήματα του παρελθόντος. Προχωράς τα μελλοντικά σου σχέδια, μιλάς με τους συνεργάτες σου γιατί μπορεί και να σε βοηθήσουν. Τοξότης. Υπάρχουν άτομα που θέλουν το καλό σου και κάποια άλλα που σε σαμποτάρουν διαρκώς. Απέφυγε τη συναναστροφή με αυτά και γενικά αντιμετώπισε τις καταστάσεις. Για να πάει μπροστά η σχέση σου, θα πρέπει να σκεφτείς τι ζητάς από τον σύντροφό σου. Πρέπει να μιλήσεις μαζί του και να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις μέσα σου. Αν είστε ελεύθεροι, θα πρέπει να απαλλαγείτε από τα φαντάσματα του παρελθόντος για να μπορέσετε να προχωρήσετε τη ζωή σας μπροστά. Στη δουλειά, αρκετές εξελίξεις και πρέπει να τις χειριστείς με τον κατάλληλο τρόπο, χωρίς βιασύνη και παρορμητισμό. Σκέψου καλά όλα τα ενδεχόμενα πριν δώσεις απάντηση σε κάποιες προτάσεις. Εγώκερος. Η μέρα σε βρίσκει λίγο κουρασμένο. Προσπάθησε να βρεις τον απαραίτητο χρόνο για να ξεκουραστείς και φρόντισε να αποφύγεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις που τώρα το μυαλό σου είναι κάπως θολωμένο και η κρίση σου δεν είναι σωστή.
Αν χρειαστεί να μιλήσεις σε κάποια άτομα που εμπιστεύεσαι, ώστε να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τη σκέψη σου. Αισθηματικά, σε προβληματίζουν αρκετά ζητήματα, αλλά είναι πιο απλά από ό,τι νομίζεις. Αν μπορείς να δώσεις περισσότερο ποιοτικό χρόνο στη σχέση, θα δεις ότι η καθημερινότητά σου θα αλλάξει. Οι αδέσμευτοι, μην αρνηθείτε προσκλήσεις από φίλους, βγείτε έξω, αφήστε το μυαλό σας να ξεφύγει και τα προβλήματα που σας απασχολούν. Όσο για τη δουλειά, έχεις μείνει λίγο πίσω στα σχέδιά σου, κάνε τις απαραίτητες κινήσεις για να προχωρήσουν όλα όπως θέλεις. Υδροχός. Πάρε πρωτοβουλίες και κάνε ένα καλό ξεκαθάρισμα στη ζωή σου, ώστε να ελευθερώσεις το πεδίο και να πας στη ζωή σου εκεί που θέλεις. Αν είσαι δεσμευμένος, για να περάσεις καλά, θα πρέπει να αφιερώσεις λίγο παραπάνω χρόνο στη σχέση και να κρατήσεις τα άγχη της καθημερινότητας μακριά από αυτή. Αλλά ακόμα κι αν αδέσμευτος, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου και τη διασκέδασή σου. Σύντομα θα γνωρίσεις ένα πρόσωπο που θα σε αναστατώσει ευχάριστα. Επαγγελματικά, η μέρα ευνοεί τις αλλαγές για να φτάσεις και στους στόχους σου. Ίσως θα πρέπει να υποχωρήσεις και σε κάποια ζητήματα. Μην παρασύρεσαι από το άγχος και κάνεις κινήσεις πανικού, ιδίως στα οικονομικά σου. Τελειώνουμε με ψαράκια. Σήμερα ενδέχεται να προκύψουν αρκετές καθυστερήσεις που θα πάνε πίσω τα σχέδιά σου. Όμως εσύ δεν θα πρέπει να δώσεις σημασία και να μην απογοητευτείς. Επέμενε στις προσπάθειές σου και θα δεις ότι αυτή η επιμονή θα σε ανταμείψει σύντομα με τα καλύτερα αποτελέσματα. Συγκράτησε τα νεύρα σου στα αισθηματικά, απέφυγε τις συζητήσεις που αφορούν τα προβλήματα της σχέσης σου, μίλησε ήρεμα και παίρνα όσο καλύτερα μπορείς με τον σύντροφό σου. Ηχθείς γενικά που πίνετε καφέ με τη μοναξιά, δείτε με ρεαλισμό κάποιες καταστάσεις για να οδηγηθείτε και στη γνωριμία που θέλετε. Στη δουλειά τα πράγματα πάνε καλά και κάποια νέα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση προς το καλύτερο. Ωστόσο, μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις, ιδιαίτερα στα οικονομικά. Αυτά ήταν τα ζώδιά μας για σήμερα. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, και τώρα ζώδια και συμβουλές. Συμβουλές δηλαδή με μένα τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Τι να σας πω σήμερα, δεν ετοίμασα κανένα θέμα, απλά ξέρετε τι θέλω να σας πω. Είναι κάτι το οποίο συνέχεια το αντιμετωπίζω καθημερινά σχεδόν στο γραφείο, που είναι το πρόβλημα της δουλειάς. Γι' αυτό θέλω λιγάκι να μιλήσουμε πάλι για τη δουλειά. Αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι, το συζητούσα σήμερα το πρωί που έπινα καφέ. Μόλις μπήκε το 2012, ήμουνα σε ένα κανάλι και μου είπαν να κάνω πρόβλεψη για το 2012. Βέβαια, εγώ έκανα πρόβλεψη για τα επόμενα 2 χρόνια. Μπορείτε και να το βρείτε, γιατί υπάρχει. Και είχα πει ότι το 12 και το 13 θα πάει τόσο άσχημα όσο πήγε, ενώ στην οικονομική κρίση. Είχα πει όμως τότε, και είναι γραμμένα, ότι από το Μάρτιο του 14 και μετά, όσοι αντέξουν, θα πάνε καλύτερα. Και η Ελλάδα θα αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει κάποιες αναπνοούλες. Πριν από λίγες μέρες διάβαζα στο ίντερνετ, γιατί εγώ από εκεί ενημερώνομαι και όχι φυσικά από την τηλεόραση. Ρώτησα, είδα και διάβασα ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα για αυτό το πλεόνασμα που λένε, μέχρι πριν από 1-2 μήνες χρωστούσαμε 200 δις. Τώρα ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα έχουμε πλεόνασμα 1 δις. Δηλαδή προσπαθούν, επειδή είδαν ότι οι άνθρωποι ξύπνησαν πια, αρχίζουμε και ξυπνάμε, ψάχνουμε, βρίσκουμε, οι κλέφτες να φέρουν τα λεφτά πίσω, να μας δώσουν τα αυτά που πήρανε, αρχίζουν, βγαίνουν τα σκάνδαλα, αρχίζουν και βγαίνουν όλη η βρωμιά και ό,τι κάνανε όλα αυτά. Και για να τα σκεπάσουν και για να τα κουκουλώσουν, σου λέει, δεν μας συμφέρει άλλο να συνεχίσουμε να ρουφάμε του κοσμάκι το αίμα. Γιατί λέω εγώ συνέχεια, όχι, δεν χρωστάτε στις τράπεζες, γιατί οι τράπεζες είναι αυτές που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Και γιατί έχουν πληρωθεί οι τράπεζες από το νομισματικό, έχουν πληρωθεί τα πάντα, όλα τα δάνεια. Εμείς χρωστάμε στο κράτος πια και αν μας κάνει το δικαστήριο, άρα κατασχέσεις δεν πρέπει να γίνονται.
Πώς θα γίνουν όλα αυτά, γίνονται. Υπάρχουν, έχουν ιδρυθεί και έχουν γίνει σωματεία, χωρίς πολιτικά, τίποτα πολιτικοποιημένο, όπου κάνουν μηνύσεις στις τράπεζες, κατά της κυβέρνησης, όλα αυτά που πρέπει όμως να ενεργοποιηθούμε. Έχουν ενεργοποιηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν το συζητάμε. Απλά για όλους εσάς που δεν ξέρετε ακόμα και που θέλετε να μάθετε τι μπορούμε να κάνουμε, εγώ μπορώ να σας δώσω πληροφορίες. Δεν είμαι μέσα σε αυτά, διαβάζω, ενημερώνομαι και ξέρετε γιατί ενημερώνομαι. Όχι μόνο για μένα, γιατί νιώθω και ευθύνη και απέναντι σε εσάς. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος βγαίνει στην τηλεόραση και κάνει καθημερινό πρόγραμμα, πρέπει να έχει και την ευθύνη των λόγων του. Και επειδή εγώ ξέρω ότι με αγαπάτε, επειδή ξέρω ότι με εμπιστεύεστε και ξέρω ότι και με πιστεύετε, γι' αυτό διαβάζω, τσεκάρω και ελέγχω πάρα πολύ καλά την κάθε πληροφορία 2-3 φορές και με το φτωχό μου μυαλό και με αυτά που έχω και εγώ σας λέω ό,τι μπορώ καλύτερο, όποια καλύτερη πληροφορία για να βοηθηθούμε, για να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου. Γι' αυτό σας λέω, δεν χρειάζεται να... Εγώ τις προβλέψεις που έχω κάνει και πριν από χρόνια, σε όλα είχα πέσει μέσα. Και πέφτω συνέχεια σε όλες μου τις προβλέψεις. Και με παίρνουν συνέχεια καθημερινά. Ρε Βαλεντίν, είχες δίκιο, το ήξερες. Από το πιο απλό, από το ότι είδα μία στο κομμωτήριο που έκλαιγε και χτυπιόταν γιατί χώρισε. Γιατί μια και την κοιτάω έτσι. Και λέω, δεν χώρισες. Μα πώς δεν χώρισες, αφού πήρα τα πράγματά μου και έφυγα, με έδιωξα από το σπίτι. Την ξανακοιτάω πάλι και λέω, δεν χώρισες, σου λέω. Σε λίγες μέρες θα είστε ξανά μαζί. Μα τι είναι αυτά που λες, Βαλεντίνη, μου λέει. Εγώ αυτό σου είπα. Από εκεί και πέρα εσύ κάνω ό,τι νομίζεις. Και τώρα που ξαναπήγα χθες και έκανα τα μαλλιά μου, μου λέει, Βαλεντίνη, πώς το ήξερες. Λέω, τζιτζίκια πεταλώνουμε. Ποια είναι η δουλειά μου, κοριτσάκι μου. Ναι, λέει, έγινε, λέει, έτσι όπως μου τα είπες. Που δεν έκανα εγώ ούτε χαρτιά ούτε τίποτα. Απλά την είδα που έκλαιγε και την είπα, μη στεναχωριέσαι, δεν χωρίσατε. Το νιώθω και το καταλαβαίνω. Αλλά και ό,τι πληροφορίες παίρνω, θέλω να τις μοιράζομαι μαζί σας. Πιστεύω πάρα πολύ στο ότι η ζωή που δεν μοιράζεται, δεν έχει αξία. Εγώ ό,τι καλό βλέπω θέλω να σας το λέω και αν κάτι κακό ακούσω θέλω και αυτό να σας το πω για να προστατευτείτε, για να μην πάθετε κακό. Στεναχωριέμαι όταν παθαίνουν κακό οι συνάνθρωποι μου. Χαίρομαι με τη χαρά τους. Δεν ζηλεύω. Χαίρομαι οι άνθρωποι να προκόβουν, να πηγαίνουν μπροστά. Θα μου πεις, μία στις λίγες είσαι. Δεν έχει σημασία. Είμαι όμως. Υπάρχω. Και είμαι εδώ κοντά σας. Και είμαι και δικιά σας. Και μπορώ, ανά πάσα στιγμή, σε ό,τι χρειάζεστε, πληροφορία, όποια και να είναι αυτή, έχω βοηθήσει πολύ κόσμο στο θέμα του δικηγόρου. Γιατί μετά από τόσα που έπαθα εγώ ίδια, σαν θύμα δικηγόρων, τελικά βρήκα επιτέλους τους τίμιους ανθρώπους. Βρήκα τους ανθρώπους που θα σκύψουν με ευλάβεια και ανθρωπιά πάνω στο πρόβλημα και δεν θα σε κατασπαράξουν και δεν θα σε πατήσουν πάνω στον πόνο για μόνο για να βγάλουν χρήματα. Είπα και σε μια προηγούμενη εκπομπή τι έκανε ένας σε μια γνωστή μου κυρία. Βρήκα αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είμαι και εγώ θύμα και τους έχω και τους χρησιμοποιώ και εγώ για τα δικά μου. Και τους δίνω έτσι χωρίς, δεν έχω κανένα συμφέρον. Ναι, να πάτε για να σωθείτε. Τουλάχιστον να πάρετε μια αναπνοή για τα οικονομικά σας. Πάρα πολύ σημαντικό. Το να σας σταματήσει την τράπεζα η οποία σας ενοχλεί και σας έχει πνίξει και δεν μπορείτε ούτε αναπνοή να πάρετε. Το να βάλετε όλα σε μια σειρά, είτε λέγεται ΤΕΒΕ, είτε λέγεται... Για το ΤΕΒΕ, τι άκουσα και τι διάβασα για το ΤΕΒΕ. Λέει ότι το ΤΕΒΕ θα κάνει κατασχέσεις. Ακούστε τι άκουσα για το ΤΕΒΕ. Το ΤΕΒΕ δεν μπορεί να κάνει καμία κατάσχεση. Ξέρετε γιατί. Γιατί το ΤΕΒΕ είναι ένας οργανισμός που εμείς του δίνουμε λεφτά να τα κρατάει τα λεφτά μας, να τα φυλάει τα λεφτά μας για όταν θα τα χρειαστούμε για τη σύνταξή μας. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι το ΤΕΒΕ. Αυτός δεν είναι οργανισμός. Ναι. Από πού και ως πού λοιπόν το ΤΕΒΕ θα μας κατασχέσει τα σπίτια που εμείς αγοράσαμε και δεν του χρωστάμε απολύτως τίποτε, θα μας κατάσχει σπίτι. Το ΤΕΒΕ λέω πάλι. Το ΤΕΒΕ, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι μία αίτηση που και πώς, τις λεπτομέρειες, εγώ σας δίνω ένα τηλέφωνο που υπάρχουν άνθρωποι για αυτά ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδική. Για να μας πει το ΤΕΒΕ και να μας απαντήσει πρώτα απ' όλα πού είναι τα λεφτά μας που του δίναμε επί τόσα χρόνια. Γιατί αν δεν τα έχει, σημαίνει ότι έκανε κακούργημα και ότι θα πρέπει να μας αποζημιώσει. Τα ξέρατε όλα αυτά. Και εγώ τώρα τα μαθαίνω.
πριν από λίγες μέρες που πήγα σε ένα συνέδριο και τα άκουσα. Ο κόσμος οργανώνεται, ο κόσμος ξύπνησε. Γι' αυτό τους βλέπεις τώρα αρχίζουν και μαζεύονται. Γι' αυτό τους βλέπεις τώρα αρχίζουν και λένε ότι βγαίνουμε από την ύφεση και όλα αυτά. Γιατί ο κόσμος φοβάται, γιατί βγαίνουν τα σκάνδαλα, γιατί ακούς τόσους εφοπλιστές που είναι όλοι λαμόγια οι εφοπλιστές. Που ζουν στο Λονδίνο και βολτάρουνε και δεν τους κυνηγάνε και δεν τους πιάνει κανένας. Και έχουν κατακλέψει την πατρίδα μας, εμάς. Και τι κάνανε, ρουφήξανε το αίμα από τα γερόντια, από τις συντάξεις που δεν έχουν φάρμακα να πάρουνε για να γίνουν οι πλούσιοι οι πλουσιότεροι. Και όμως κυκλοφορούνε έξω. Και όμως, μεγάλες αδικίες. Τώρα αυτές όλες οι αδικίες που γίνανε, ήθελα να δω πώς θα τις καλύψουνε. Τώρα θα μου πεις, αύριο Βαλεντίνη, δεν θα βρουν αυτοί οι τρόπους. Θα βρούνε, παιδιά, θα βρούνε. Θα βρούνε και θα τα καλύψουν και πάλι έξω θα είναι. Εγώ ένα πράγμα έχω να σας πω όμως και να το θυμάστε. Γιατί ό,τι συμβαίνει και ό,τι τραβάμε, αυτοί δεν φταίνε. Εμείς φταίμε, εσείς και εγώ. Γιατί τους ψηφίσαμε. Γιατί δεν έπρεπε να τους ψηφίσουμε. Και τώρα που ξανάρχονται εκλογές, πάλι θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Θέλω να σας πω για τη δουλειά, να μην φοβάστε τίποτε. Να προχωρήσετε κανονικά, όλα πάνε καλά, ό,τι χρειάζεστε από μένα, είμαι στη διάθεσή σας να σας δώσω οποιαδήποτε πληροφορία, είτε θέλετε ένα καλό λογιστή, ένα καλό δικηγόρο, ό,τι χρειάζεστε που μπορώ, με όλη μου την αγάπη να σας δώσω όλες μου τις γνωριμίες που έχω. Σας είπα, ορίστε, πήγα σε μια φίλη μου, μου έδωσε ρούχα, τα βλέπετε, γιατί ο ένας τον άλλο πρέπει να βοηθάει, μεταξύ μας πρέπει να βοηθιόμαστε. Λέω, δώσε μου τα μπλουζάκια σου, μιλάμε φανταστικά ρουχάκια και πάρα πολύ φθηνά για όλα τα πορτοφόλια. Είναι 3 μαγαζιά σε όλη τη Θεσσαλονίκη, δείτε τα, είναι στις εκάτω στους συγχορηγούς μου μόλις τελειώνει η εκπομπή και μόλις αρχίζει. Πάρτε τις διευθύνσεις και πάτε από εκεί και πείτε, είμαι από τη Βαλεντίνη, από τη Ζώδια και συμβουλές στην εκπομπή και θα σας κάνει και ακόμα καλύτερες τιμές. Γιατί έτσι πρέπει να βοηθιόμαστε. Αν θα βρω και παπούτσια, και παπούτσια θα σας βρω. Όποιος μου δίνει κάτι, απλά επειδή εκπομπή είμαι από τη μέση και πάνω, δεν δείχνω παπούτσια. Αργότερα θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, το ξέρω ότι με τα λόγια τίποτα δεν λύνεται. Γι' αυτό έχω να σας πω ότι πρόβλημα άλυτο δεν υπάρχει και ό,τι μα ό,τι και να αντιμετωπίζετε, είτε είναι νομικής φύσεως, είτε είναι αρνητική ενέργεια, είτε κλείδωσε η τύχη σας, είτε μαλώνετε με το σπίτι σας, είτε η δουλειά σας πάει κατά διαόλου, είτε τα παιδιά δεν έχουν πια στον ήλιο μοίρα και τύχη κλπ. Τότε το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να κάνουμε άνοιγμα, να δούμε τι συμβαίνει στη ζωή σας. Είναι το πιο σημαντικό. Τι συνέβη στο παρελθόν, αν σας πείραξε κανένας, αν έχετε τη γλωσσοφαγία, αν έχετε όλη αυτή την αρνητική ενέργεια, αν σας κουτσομπολεύουν, σας κακομελετάνε, ξέρετε, αυτό όλο είναι, σας στέλνουν αρνητική ενέργεια, γι' αυτό γκριζάρισε και κλείδωσε η τύχη σας. Και η δικιά σας, και το παιδιό σας, και τη δουλειά σας. Φεύγει αυτό όμως. Αυτό λύνεται. Είναι δεδομένο. Το διώχνουμε και κάνουμε το άνοιγμα και αλλαγή της τύχης. Τι είναι αυτό, θα σας το εξηγήσω όταν θα έρθετε στο γραφείο μου ή όταν θα κάνουμε τηλεφωνική πρόβλεψη. Πώς γίνεται τηλεφωνική πρόβλεψη? Το τηλέφωνο που βλέπετε είναι ένα απλό κινητό Κοσμοτέ. Παίρνετε τηλέφωνο, δεν λέτε πολλά λόγια, γρήγορα γιατί το τηλέφωνο χτυπάει, γιατί όλη η Ελλάδα με αυτό το τηλέφωνο θέλει να μιλήσει. Είναι μόνο για να μιλήσετε, να πείτε, λέγομαι το όνομα τεπώνυμό σας, τηλεφωνώ από τη Λαμία, τη Φθιώτιδα, το Κιλκί, στη Βέρεια, το Πολύκαστρο, από όπου θέλετε, λέτε από πού παίρνετε τηλέφωνο και θέλω ένα ραντεβού στο γραφείο σας ή θέλω ένα τηλεφωνικό ραντεβού για να σας πω με ποιο τρόπο γίνεται. Γι' αυτό το λόγο είναι το τηλέφωνο μόνο. Για την Αθήνα μπορώ να κάνω και ραντεβού όταν πηγαίνω μια φορά το μήνα εκεί, αλλά περισσότερο και με την τηλεφωνική πρόβλεψη. Και φυσικά το τηλέφωνο αυτό είναι για να παραγγείλετε τα λαδάκια σας. Γιατί λέει, θέλω κυρία Βαλεντίνη να μου στείλεις αυτό το φυλαχτό. Αυτό το φυλαχτό που λέω είναι μαζί με το άνοιγμα της τύχης και δεν είναι ένα φυλαχτό που το στέλνω γιατί το έχω στο ραφάκι και το παίρνω και το στέλνω όπως έχω το λαδάκι, ας πούμε. Είναι ένα φυλαχτό το οποίο φτιάχνεται ειδικά για έναν άνθρωπο μόνο και το οποίο ισχύει, η διάρκεια του είναι εφόρου ζωής. Φοριέται στη δεξιά πλευρά. Τέλος πάντων, να μην σας λέω λεπτομέρειες, θα σας τα εξηγήσω προσωπικά είτε στο τηλέφωνο ή αν έρθετε στο γραφείο μου. Πάμε λοιπόν στα λαδάκια. Το έλαιο, το εθέρεο έλαιο, είναι εθέρεο έλαιο, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι όλα μου τα υλικά τα μαγικά, είναι όλα από την Αίγυπτο, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είναι τα καλύτερα. Πιο ακριβά, αλλά είναι και τα μόνα που λειτουργούν. Τώρα, ίντερνετ και λοιπά,
αμφιβόλου προελεύσεως από πού είναι και αν δουλεύουν και πού να βρω άκρη, δεν θα το κάνω με τίποτα ούτως ή άλλως. Οπότε, σίγουρα πράγματα, παίρνω εγώ τα υλικά μου όλα και τα ενεργοποιώ μετά με τον τρόπο που ξέρω, με τον καλύτερο τρόπο και γι' αυτό και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Όσοι πήραν λαδάκι των χρημάτων, παίρνουν και ξαναπαίρνουν. Είναι έλαιο προσέλκυσης χρημάτων. Ανεβαίνει η δουλειά. Ό,τι δουλειά και αν έχετε, ό,τι μαγαζί, γραφείο, εταιρεία, ό,τι και αν έχετε. Ό,τι δουλειά και αν κάνετε βασικά. Επίσης, εκτός από τη δουλειά, βοηθάει, σας οφείλουν χρήματα. Να ζητήσετε τα χρήματα, να σας επιστραφούν τα χρήματα που σας οφείλουν. Είτε σας το οφείλει ο ξάδελφος, είτε γιατί ο νικάρης που έχετε δεν σας πληρώνει, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Σας οφείλουν χρήματα. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ στους ανέργους. Βοηθάει να βρείτε δουλειά στους ανέργους. Με μία σταγόνα μόνο. Που τρίβουμε εδώ στα δάχτυλά μας. Και ένα σταυρό στο μέτωπο και μία προσευχή που λέμε. Αλλά δεν το κάνει αγκαρία. Γιατί λέει δουλεύει αυτό. Άμα πει κανείς, ναι αλλά θα δουλέψει αυτό κυρία Βαλεντίνη. Άστο δεν θέλω, δεν στο στέλνω καν. Δηλαδή, εάν δεν το πεις την ευχή μέσα από την ψυχή σου, δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσει. Και μετά λέει, α, δεν λειτουργήσε. Φυσικά, αφού είτε έψαλνες, είτε έλεγες την ευχή, είτε έλεγες να μην πω τι άλλο, ένα τραγούδι της γαρμπίας, που με λέω εγώ, τέτοια πράγματα. Δεν είναι το ίδιο εδώ. Αυτό είναι μαγικό, αυτό είναι σαν ξόρκι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό πρέπει να το πιστεύεις πάρα πολύ για να το κάνεις και για να λειτουργήσει. Και πάντα το λέω αυτό και το εξηγώ στους ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο για να το πάρουν ή και το γράφω και στις οδηγίες χρήσης. Λοιπόν, εκτός από τους ανέργους, βοηθάει επίσης πάρα πολύ στα τυχερά παιχνίδια. Πολλοί κόσμος, εγώ το έλεγα στην αρχή, αλλά το έλεγα επιφυλακτικά. Βλέπω όμως ότι πολλοί κόσμος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Κερδίζω πάρα πολύ στα τυχερά παιχνίδια». Λέω, τι να σας πω ρε παιδιά, μακάρι. Και το λέω κι εγώ ανεπιφύλακτα σε εσάς. Πληροφορίες μεταφέρω των ανθρώπων που το πήρανε και το χρησιμοποίησαν. Και σε λίγο καιρό είμαι σε συζητήσεις με το κανάλι, θα βγαίνουν και στην τηλεόραση και θα λένε «Ναι, το πήρα εγώ το λαδάκι και ναι, όντως αυτό και αυτό και αυτό». Με το ονοματεπώνυμά τους, κανονικά. Λοιπόν, λαδάκι των χρημάτων, μαζί με το λαδάκι των χρημάτων, σας δίνω το λιβάνι των χρημάτων, το οποίο είναι εκπληκτικό και το έφτιαξα εγώ. Είναι 7 διαφορετικά λιβάνια. Όλο είναι προσέλκυσης χρημάτων. Ένα μείγμα υπέροχο, μυρίζει τέλεια. Λιβανίζεται το χώρο, μαγαζί, είτε στο σπίτι άμα δουλεύετε, στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο ιατρείο, ό,τι μα ό,τι κι αν έχετε, λιβανίζεται μαζί με το λαδάκι σε συνδυασμό και σας στέλνω πάλι σαν δώρο και το τυχερό πετράδι καλοτυχίας για τη χρονιά που διανύουμε. Και φυσικά και το χαρτί με τις ευχές, με την προσευχή που θα πείτε, τα λόγια που θα πείτε και όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά το λαδάκι των χρημάτων. Το ίδιο ακριβώς είναι το λαδάκι το ερωτικό. Δηλαδή για να φλερτάρουμε, για να έχουμε ερωτική προσέλκυση ή για τους φίλους και φίλες που είναι παντρεμένοι ή έχουν πολλά χρόνια μία σχέση και έπεσε κάπως το ερωτικό πάθος. Και δεν πρέπει στο ζευγάρι να πέφτει το ερωτικό πάθος, λαδάκι ερωτικό, για να ανεβάσουμε έτσι την ερωτική λίμπητο του ζευγαριού, γιατί συνήθως οι άντρες από τα πολλά προβλήματα που έχουν, και ξέρεις, όχι μόνο οι άντρες, γενικά, παιδιά, σκυλιά, γατιά, υποχρεώσεις, δάνεια, όλα αυτά, είναι επόμενο. Ερωτικό λαδάκι για να ανέβει ξανά το πάθος και ο έρωτας, που δεν πρέπει να λείπει από τη ζωή κανενός. Ο έρωτας, να ξέρετε, είναι και μία βασική αιτία για την υγεία, για να έχουμε καλή υγεία. Και εκτός από το λαδάκι, τα λαδάκια μας, και το χεράκι της Φατίμα, το οποίο είναι ένα φυλαχτό μπρελόκ που ρουφάει την αρνητική ενέργεια, τη ζήλια και το φθόνο, έχει και το ματάκι επάνω, είναι από το Μαρόκο. Πολλοί κόσμος, οι περισσότεροι, τα παίρνουν και τα τρία μαζί. Τα παραγγέλνετε και εγώ σας τα στέλνω με courier. Γι' αυτό έχετε τα λαδάκια, έχετε τις προσευχές, έχετε το χεράκι της Φατίμα, μπορείτε να το κάνετε και φυλαχτό. Έχετε πάνω από όλα εμένα. Για κάθε τι που σας βασανίζει, ένα τηλέφωνο είναι. Ένα απλό τηλέφωνο Κοσμοτέ. Κινητό. Παίρνετε και μου λέτε, κυρία Βαλεντίνη, θέλω να μου κλείσετε ένα ραντεβού για να συζητήσουμε το πρόβλημά μου και να βρούμε τις λύσεις μαζί. Αυτό είναι. Η ζωή δεν είναι και τόσο άσχημη και πρόβλημα άλυτο δεν υπάρχει.
Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, ό,τι θέλετε και να σας στείλω σε δικηγόρο, σε λογιστή, σε ανθρώπους ελεγμένους από μένα, έμπιστους και καλούς, για να μην σας κατακλέψουν, με όλη μου την αγάπη να φανώ χρήσιμη. Γιατί παίρνω τόση αγάπη και ευλογία από εσάς και θέλω να την ανταποδίδω καθημερινά στο δεκαπλάσιο. Τι λέμε πάντα, θετική σκέψη, όμορφα μιλάμε και το σύμπαν θα μας επιστρέψει στο πολλαπλάσιο όλα τα όμορφα που εμείς σκεφτόμαστε και φωνάζουμε. Σας αγαπάω λοιπόν, σας φιλώ γλυκά και σας περιμένω. Γεια σας!